Κοιτάξτε, εγώ πάντα πρέσβευα ότι εάν μπορείς να αποφύγεις ένα κούρεμα, πρέπει να το αποφύγεις. Mm-hmm. Αλλά όχι να το αποφύγεις σήμερα, να το αποφύγεις γενικά. Εάν δεν μπορείς να το αποφύγεις και ουσιαστικά αναγκάζεσαι να δανείζεσαι με όρους που μειώνουν τη δυνατότητά σου να αποφύγεις το κούρεμα σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο, αυτό δεν κάναμε με το μνημόνιο. Ουσιαστικά. Ναι. Δανειστήκαμε, φορτώσαμε το ελληνικό δημόσιο με άλλα 110 δισεκατομμύρια χρέος υπό τον όρο της μείωσης του εθνικού εισοδήματος. Ναι, γιατί βεβαίως, αυτό είναι η λιτότητα. Υπάρχουν και πολλά που δεν κάναμε, κύριε Βαρουφάκη. Για παράδειγμα, το σκέλος των αποκρατικοποιήσεων. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δεν θα μπορούσαμε να, σας πω, να είχαμε προχωρήσει στις αποκρατικοποιήσεις και να αγοράζαμε ένα μέρος του χρέους μας. Όχι. Όχι, λέτε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν θα βοήθαγε. Κοιτάξτε να δείτε. Τον Ιανουάριο του 2010 ήδη ήταν ξεκάθαρο όποιος είχε μάτια και κοίταζε τα νούμερα, έβλεπε ότι το χρέος το οποίο είχε συσσωρευτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν τόσο μεγάλο και η ύφεση είχε ξεκινήσει ήδη, που ήταν αδύνατο αυτό το χρέος είτε να εξυπηρετηθεί μέσα από νέα δάνεια, είτε να εξυπηρετηθεί και μέσα από κρατικοποίηση. Γιατί ξέρετε τι είναι κρατικοποίησεις. Οι κρατικοποίησεις τι κάνουν? Παίρνουν κρατικά έσοδα από το μέλλον και τα φέρνουν στο παρόν. Γιατί όταν πουλάς τον ΟΠΑΠ αυτή τη στιγμή, είναι σαν να λες ότι δεν θα έχω τα κέρδη του ΟΠΑΠ τα επόμενα 20 χρόνια και θα τα μεταφέρω στο σήμερα. Αυτό όταν είσαι πτωχευμένος δεν σε βοηθάει, γιατί ξέρετε τι σημαίνει πτώχευση. Σημαίνει ότι και όλα στα περιουσιακά στοιχεία να πουλήσεις, δεν μπορείς να καλύψεις το χρέος σου. Εκεί είχε φτάσει η Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 2010. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, είτε είσαι επιχείρηση, είτε είσαι νοικοκυριό, είτε είσαι κράτος, πρέπει να κρίνεις, και δεν είναι εύκολη η κρίση αυτή, και εκεί μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες μεταξύ μου, συναδέλφων μου, υπουργών κτλ. Η δική μου κρίση ήταν ότι σε εκείνη τη χρονική στιγμή πλέον ήταν ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποφύγει το κούρεμα. Εάν είχα δίκιο, και νομίζω ότι είχα δίκιο, ήταν εγκληματικό το να το κρατήσουμε άλλα 2 χρόνια με νέα δάνεια και συρρήκνωση του ΑΕΠ, από το οποίο ΑΕΠ θα καλούμαστε να πληρώσουμε αυτά τα δάνεια. Τι θέλω να πω για να μην χρονοτριβούμε. Το κούρεμα, θέλουμε δεν θέλουμε, ήταν αναπόφευκτο. Οι άνθρωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ξέρετε, το ξέραν. Δεν το λέγανε, αλλά το λέγανε σε συζητήσεις κατηδίαν. Οι άνθρωποι των τραπεζών, σε όλο τον πλανήτη, το ήξεραν. Οι μόνοι οι οποίοι δεν το παραδέχονταν ήταν οι πολιτικοί της Κεντρικής Ευρώπης. Γιατί? Γιατί η κυρία Μέρκελ δεν ήταν έτοιμη το Μάιο του 2010 να αποφασίσει η ίδια για το ποια κατεύθυνση θέλει να ακολουθήσει κύριε η Γερμανία. Κύριε Βαρουφάκη, μου επιτρέπετε? Ναι, βεβαίως. Επειδή ειλικρινά δυσκολεύομαι να σας παρακολουθήσω, οι αλλαγές των θέσεών σας κατά μήνα-μήνα είναι θεαματικές. Παρακολουθείτε τις θέσεις μου? Ναι, με μεγάλο φανατισμό. Με αλλά όχι, και με... δεν τις διαβάζετε, γιατί νομίζω ότι μπορεί να έχω απόλυτο άδικο, αλλά τουλάχιστον σας άκουγα και στους αγανακτισμένους εκεί. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι θέμα. Πείτε μου μία αλλαγή θέσης μου. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι, και θέλω να το καταλάβω, ο λόγος που μπήκαμε στο μνημόνιο, ο λόγος που ταλαιπωρούμαστε όλα αυτά τα 2 χρόνια και ταλαιπωρείται η ελληνική κοινωνία είναι για να μην είναι η Ελλάδα μια χώρα ειδικών χαρακτηριστικών, δηλαδή ο απόκληρος της Ευρώπης, να είναι μια χώρα που μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να είναι άρα χώρα που είναι άξια να δεχθεί και επενδύσεις. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τελικά. Να μπουν λεφτά, να γίνουν επενδύσεις για να έχουμε ανάπτυξη. Αν λοιπόν μια χώρα κουρέψει αυθαίρετα, όχι αυθαίρετα, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, τις υποχρεώσεις στα δανεικά της, όταν κάποιος δεν πληρώνει τα δανεικά του, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να δεχθεί επενδύσεις. Δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί κανένας. Άρα, όλη αυτή η ταλαιπωρία την περνάμε τώρα 2 χρόνια, μόνο και μόνο για να μην κουρέψουμε τα χρέη. Σωστά. Για να μην είμαστε μια χώρα ειδικών χαρακτηριστικών. Σωστά. Για να είμαστε μια χώρα που αξίζει ο κόσμος να την επενδύσει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Τώρα που κάναμε την προσπάθεια και φτάσαμε σε ένα σημείο όπου μεθαύριο, σε 3-6 μήνες, θα έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα με τις θυσίες αυτές που περάσαμε. Έρχεστε και μας λέτε ότι θα κουρέψουμε το χρέος, δηλαδή θα ξαναμπούμε 10 χρόνια πάλι στη φυλακή. Πάντως, Χρήστο, δεν θα το κουρέψουμε. Να σας απαντήσω, μισό λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Για την πρότασή του συζητάμε. Θέλετε απάντηση? Παρακαλώ. Καταρχήν δεν μου είπατε πού έχει αλλάξει η άποψή μου, αλλά δεν πειράζει. Αυτό δεν έχει σημασία ποιο από εμά θα δικαιωθεί. Σημασία έχει τι γίνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που είπατε, τι είπατε, να μου πείτε αν έχω άδικο. Ότι το Μάιο του 2010 πήραμε ένα πολύ μεγάλο δάνειο, 110 δις, για να αποφύγουμε την πτώχευση, το κούρεμα, τη διαγραφή χρέους,
Πήραμε μια ταμιακή διευκόλυνση. Να τελειώσω, να μου πείτε αν κάνω λάθος. Μια ταμιακή διευκόλυνση. Με στόχο. Ναι, μια ταμιακή διευκόλυνση. Δεν πήραμε ομόλογα και γι' αυτό επιτρέψαμε μια γραμμούλα μόνο. Γι' αυτό και τα δάνεια αυτά της Τρόικας μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα και να κουρευτούν πολύ πιο εύκολα. Γιατί είπατε κάτι ξεκάθαρο και θέλω να απαντήσω σε αυτό το οποίο είπατε. Και άμα θέλετε να πείτε κάτι άλλο μετά και έχουμε χρόνο, να σας απαντήσω και στο επόμενο. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν ένα δάνειο, πράγματι, ο κύριος Πρωθυπουργός έτσι το παρουσίασε και έτσι το πίστευε, είμαι σίγουρος, για να μην πτωχεύσουμε. Το ερώτημα το οποίο εγώ είχα θέσει μήνες πριν από τον Μάιο, από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, είναι αν μπορούσαμε με ένα δάνειο, το οποίο το παίρνουμε υπό όρους λιτότητας, έτσι, να αποφύγουμε αυτή την πτώχευση. Η στάση μου ακριβώς για μήνες πριν από τον Μάιο ήταν ότι ένα τέτοιο δάνειο απλώς θα θυμίζει κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να ξεπληρώσει το στεγαστικό του δάνειο γιατί ουσιαστικά έχει πτωχεύσει. Και πάει, τραβάει ο οποίος παίρνει μια πιστωτική κάρτα για να τραβάει από αυτή να αποπληρώνει το στεγαστικό του δάνειο. Και είχα πει τότε ότι ήταν λάθος αυτή η δανειακή συμφωνία για τον απλούστατο λόγο ότι απλώς μεταφέρει την πτώχευση στο μέλλον όταν η πτώχευση θα είναι πιο βαρύγδουπη, πιο επίπονη, με μεγαλύτερο κόστος και όταν θα έχουμε μικρότερο ΑΕΠ από το οποίο να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας. Αυτό αποδείχθηκε. Πού αποδείχθηκε? Αποδείχθηκε για το γεγονός ότι το κούρεμα καταρχήν συμφωνήθηκε την 21η Ιουλίου. Ένα μικρό. Τότε την 21η Ιουλίου, όταν όλοι πανηγυρίζανε, εγώ είχα πει ότι πρώτον, αυτό το κούρεμα δεν αρκεί, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του το τεράστιο πρόβλημα χρέους. Δεύτερον, ότι θα οδηγήσει στην άμεση κατάρρευση της Ιταλίας και της Ισπανίας. Και αυτό συνέβη 24 ώρες μετά. Δεν ήταν μια συνολική ευρωπαϊκή απάντηση στο χρέος, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Το κούρεμα όμως έγινε. Και γιατί δεν επαρμόστηκε. Και τώρα, από ό,τι αποδεικνύεται, αποδεικνύουμε και πάλι σωστός. Δυστυχώς δεν θέλω να αποδεικνύουμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι 21 Ιουλίου δεν είναι κούρεμα, κύριε Βαρουφάκη. Πώς δεν είναι κούρεμα, κύριε? Δεν είναι. Αυτό το πράγμα τι είναι? Το 21% κούρεμα. Αγαπητέ Χρήστο, είναι το 21% Χρήστο που δεν είναι κούρεμα. Σε καθαρή παρούσα αξία. Είναι μια ταμιακή διευκόλυνση. Είναι μια επιμήκυνση στα 40 χρόνια του χρέους. Επί της ουσίας και γι' αυτό. Επιτρέψτε μου λίγο να πω την άποψή μου. Να χρησιμοποιείτε εφημισμούς. Όχι, όχι. Θέλω να πω το εξής. Γι' αυτό τώρα τρέχουν όλοι οι τραπεζίτες να το δεχθούν. Ακριβώς επειδή τους εκβιάζει η δουλειά. Γιατί δεν ήταν αρκετό. Ήταν ένα κούρεμα το οποίο δεν έφτανε για να κάνει τη δουλειά που χρειάζεται. Ποια είναι η δουλειά που χρειάζεται? Η δουλειά που χρειάζεται να πούμε στην γωνιά για 10 χρόνια και να εξαρτώμαστε από τους ξένους. Αυτή είναι η δουλειά. Γιατί αυτό που λέτε, κύριε Βαρουφάκη, εκφράζει πολύ καλά τα Golden Boys του Λονδίνου και του City του Λονδίνου και τη Νέα Υόρκη, αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα. Δεν ακούσατε τι είπα. Από την αρχή ξεκίνησα και η απάντησή μου στον κύριο Χατζηνικολάου ήταν ότι μια χώρα η οποία μπορεί, δύναται, να αποφύγει το κούρεμα. Έστω και με μια δανειακή συμφωνία και με δύσκολους όρους. Πρέπει να το κάνει. Η δική μου άποψη ήταν ότι δεν γινόταν αυτό. Και αποδείχθηκε ότι ήταν σωστή. Γιατί πήραμε το δάνειο. Κάναμε μεγάλες κινήσεις, ξέρετε, η κυβέρνηση έκανε μεγάλες κινήσεις, θα μπορούσε να κάνει κι άλλες. Τα πληρώνει, αλλά εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να έκανε η κυβέρνηση, ο Θεός ο ίδιος να ήταν στην πλατεία Συντάγματος, όχι ο κύριος Παπακωνσταντίνου, μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά από τον κύριο Παπακωνσταντίνου και από τον κύριο Βενιζέλο. Αλλά ήταν αδύνατον να μην υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες υστερήσεις. Αφού φτάσαμε τώρα στην πηγή, σε 6 μήνες θα έχουμε πρωτογενές πλεόνες. Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ όχι, σας λέω ότι δεν θα τα 24 δις, τα εγώ σας λέω ότι δεν θα έχουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εκεί, αυτό που λέτε τώρα είναι κομπικό, κύριε Βαρουφάκη. Αν δεν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, που σημαίνει ότι κανείς δεν θα μας δανείζει. Οι ξένοι λένε εμείς θα πάρουμε το χρέος και εσείς το έλλειμμα. Εμείς λοιπόν, αν δεν έχουμε πλεόνασμα, δηλαδή. Δεν σας είπα ότι πρέπει να έχουμε πλεόνασμα. Εγώ σας προέλεψα ότι δεν θα έχουμε. Λέτε ότι δεν θα έχουμε. Αν λοιπόν δεν έχουμε πλεόνασμα, μας έχουν πάρει το χρέος, αλλά μας έχουν αφήσει στη μοίρα μας να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Τι θα κάνουμε δηλαδή σε αυτή τη χώρα? Γιατί νομίζετε ότι το ελληνικό πρόβλημα. Το πρόβλημα με το ελληνικό χρέος είναι μη βιώσιμο. Ο λόγος για τον οποίο χαρακτηρίζεται σε όλο το διεθνή τύπο και από όλους τους αναλυτές μη βιώσιμη η κατάσταση του ελληνικού χρέους. Θα επιστρέψει στην δραχμή, κύριε Βαρουφάκη? Σε καμία περίπτωση. Γιατί εκτός, το λέτε, πώς είναι δυνατόν? Δεν θα μας δανείζει κανείς. Καλά, με ρωτήσατε, να σας απαντήσω. Μα πώς είναι δυνατόν? Θέλω να σας απαντήσω. Βεβαίως και θέλω. Γιατί πήγαμε τώρα στο ερώτημα αν θα βγούμε από το ευρώ. Και αυτό δεν είπατε. Να κλείσουμε, παρακαλώ. Ωραία. Πάρα πολύ απλό. Ελληματική χώρα. Δεν δύναται, όχι θέμα, δεν είναι θέμα νομικό ότι δεν υπάρχει διαδικασία. Δεν υπάρχει διαδικασία. Αλλά και η διαδικασία να υπήρχε. Δεν μπορεί ελληματική χώρα να φύγει από το κοινό νόμισμα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ήταν μια ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή από το να μέναμε. Θα δημιουργείται μια οικονομία όπου θα υπήρχαν δύο νομίσματα, το επίσημο η δραχμή και μια μαύρη αγορά με ευρώ. Και το δεύτερο, ότι αν φεύγαμε εμείς, δεν θα υπήρχε ευρώ μετά από 48 ώρες. Θα κατέρεει το Δουβλίνο
μέσα σε 3 ώρες μετά την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, τα ιταλικά spreads θα περνάγανε στο 15% σε 1,5 ώρα. Η Γαλλία θα έχανε την αξιολόγηση των 3α από τους οίκους αξιολόγησης και η Γερμανία την επόμενη μέρα θα έβγαινε. Το οποίο σημαίνει ότι όσο υπάρχει ευρώ, η Ελλάδα δεν θα βγει από το ευρώ. Η δυσκολία μας θα είναι, ως λαός, ότι αντιμετωπίζουμε μία συνεχόμενη επιδείνωση της ύφεσης εντός της Ευρωζώνης, με συνεχείς ήμι λύσεις, οι οποίες, ξέρετε, αν συνεχίσουν έτσι, μπορεί να καταλήξουμε στη δραχμή. Γιατί? Γιατί θα φύγει η Γερμανία από το ευρώ όταν δεν θα αντέξει. Είδατε και το διάγραμμα, ήταν σωστό αυτό το διάγραμμα που έδειξε τον spread των γαλλικών ο συνάδελφός σας προηγουμένως. Εάν η Γαλλία χάσει την υψηλή αξιοπιστία της στις αγορές, τότε θα φύγει η Γερμανία και τότε κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστούμε θερμά.